Χθες η Εσπανιόλ, χθες βράδυ, νίκησε με 2-1 την Μπέτις, με επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Τι γίνεται με τη Βαρκελόνη? Εκεί το 99 η United με γκολ στα τελευταία λεπτά πήρε το Champions League κόντρα στην Bayern. Πριν από λίγες μέρες η Μπαρτσελόνα με 3 γκολ από το 88 και μετά απέκλεισε την Paris Saint-Germain και χθες η Εσπανιόλ το γύρισε από 0-1 σε 2-1. Στο καταλανικό DNA η Εσπανιόλ, η οποία πέτυχε μια νίκη που την φέρνει πολύ κοντά στην έξοδό τη στο Europa League τη επόμενη σεζόν. Από την άλλη, η Μπέτις προσπαθεί για κάτι πολύ πιο ζωτική σημασία. Αφού να παραμείνει στην κατηγορία. Ό,τι συνέβη από άποψη σκορ, συνέβη αργά στο μάτς. Στο 78 Ρούμπεν Κάστρο βάζει τους Μπέτικος σε θέση οδηγού. Του Βίκτορ Σάντσεθ. Πολύ αργά στο μάτς θα έρθει το 0-1. Όμως η Ισπανιόλ είχε 2 γκολ. Στο 87 ισοφαρίζει με τον Χάβι Φουέγο. Μπορεί να κάνει κάτι ο Αδάν. Θα νικηθεί στην φάση αυτή για το 1-1. Το γύρισμα από τον Μορένο. Και στο 90 λεπτό ο Χωσέ Αντώνιο Ρέγγες με αυτή την φανταστική ενέργεια χαρίζει την νίκη στην Εσπανιόλ. Παρότι έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι, εκτέλεσε. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Πολύπυρο. Άσο της Εσπανιόλ, νίκη για τους Καταλανούς με σκορ 2-1. Μια πολύ σημαντική νίκη στη μάχη που κάνουν για να βγουν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.